Επιστροφή κυρίες και κύριοι. Πάμε να ανοίξουμε και το πολιτικό αλλά και το κοινωνικό ε, φάκελο γιατί εν ώψη των ευρωεκλογών πολλά θα ακουστούν, πολλά λέγονται ήδη σχετικά με τις προτεραιότητες, με τις επιταγές οι οποίες υπάρχουν, με, τις, με τη βούληση του εκλογικού σώματος και γενικά με ό,τι ε, υπάρχει σε, και εν ώψη βεβαίως και των ευρωεκλογών. Λοιπόν, θα συζητήσουμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Θοδωρή Γεωργακόπουλο, αρθρογράφο της Καθημερινής, ο οποίος είναι εδώ μαζί μου για τη Πολλά λέγονται και πολλά λέγαμε και εμείς στο διάλειμμα λίγο πριν ξεκινήσουμε. Θα προσπαθήσουμε μέσα σ' άκρες να τα αποκρισταλώσουμε και μπροστά στην κάμερα και ενώπιον ε, ημών με ύψιλον. Λοιπόν, Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ε, ε, ευρωεκλογέ. Mm. Δεν θα σα ρωτήσω τώρα για το διακύβευμα, γιατί mm. είναι καραμέλα πλέον αυτό με το διακύβευμα. Ε, Προφανώ, όταν υπάρχει μια κάλπη, κάτι διακυβεύεται. Είτε διακυβεύεται η κυβέρνηση, είτε διακυβεύεται η παρουσία τη χώρα mm. στο εξωτερικό. Το θέμα είναι αν έχουμε καταλάβει εμεί ω πολίτε mm. τι μα ζητάν και τι θέλουμε από αυτούς που θα στείλουμε εκεί. Ναι, θέτεται ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα των ημερών και δεν συζητάμε αρκετά γι' αυτό. Οι ευρωεκλογέ είναι διορισμό. Επιλέγουμε ποιου θα διορίσουμε να κάνουν μια δουλειά για λογαριασμό μα και θα του πληρώνουμε κιόλα. Αλλά η προσέγγιση από το πολιτικό σύστημα είναι και με την επιλογή κάποιων από του υποψηφίου το δείχνει αυτό. Είναι περίπου μια σφιγμομέτρηση. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα γκάλοπ για να αξιολογήσουμε τη δύναμη της κυβέρνησης, τη συσπήρωση της αντιπολίτευσης, πράγματα δηλαδή του εγχώριου πολιτικού σκηνικού, τα οποία όμω δεν έχουν σχέση με την ίδια τη διαδικασία των εκλογών. Αυτό το εκλογικό σύστημα, το οποίο έχει επιλεγεί και στις προηγούμενες εκλογές, με τα αποτελέσματα που είδαμε, δεν είναι ένα πετυχημένο σύστημα. Δίνει τον τόνο στους πολίτες και τους λέει ψηφίστε κάτι άλλο. Από αυτό που είναι το διακύβευμα τη εκλογή. Η αδιαστρέβλωση μια εκλογική διαδικασία με αυτόν τον τρόπο ο οποίο δεν είναι. είναι υπόγειο, είναι ύποπτο, δεν είναι, καλός, δεν είναι καθαρό. Γιατί εξακολουθεί να είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Ναι, ε, προφανώ. Αλλά η διαστρέβλωση αυτή τη διαδικασία σε κάτι άλλο από αυτό που είναι πραγματικά. Έχει ενόχο και το πολιτικό σύστημα, αλλά έχει ενόχο και του πολίτε. Το οι καταλαβαίνουν ακολουθούν. οι πολίτε όμω ότι ουσιαστικά Όχι. παίζουν το παιχνίδι του πολιτικού συστήματο. Σωστό είναι αυτό. Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Από την άλλη, δεν μπορεί κάποιο να μην πει ότι και ο πολίτη έχει ευθύνε. Δεν μπορεί να άγεται και να φέρεται από ένα πολιτικό σύστημα, έχει δούνε και ευλαβήν. Δημοκρατία εξακολουθούμε να έχουμε. Αυτό το χάσμα του τι σε βάζω να κάνει και τι δέχεται ο άλλο να κάνει, το έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν με τραγικέ συνέπειε, ακόμα και αυταρχικά καθεστώτα. Ε, το δημοψήφισμα που θεωρείται μια αμυγό δημοκρατική διαδικασία το χρησιμοποίησε ο Μουσολίνη τέσσερις φορές. Έκανε δημοψηφίσματα για ψηλουπίδημα για να αποδηγητήσει και να καθοδηγήσει τον Ιταλικό λαό στην πορεία προς τον φασισμό. Δεν έχουμε τέτοιε περιπτώσει εδώ. Αλλά και πάλι εδώ βλέπουμε το πολιτικό μα σύστημα να μεταχειρίζεται μια διαδικασία η οποία δεν είναι η πιο σημαντική διαδικασία του κόσμου. Έτσι. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει κάποιε αρμοδιότητε, σημαντικέ αρμοδιότητε, αλλά δεν είναι μόνο αυτέ οι ευρωεκλογέ. Όλε οι εκλογέ που, έχουμε στην Ελλάδα είναι ευρωεκλογέ. Όταν διαλέγουμε πρωθυπουργό, Ευρωεκλογέ είναι και αυτέ. Διαλέγουμε ποια θα στείλουμε στο Συμβούλιο τη Ευρώπη. Όταν αυτό ο Πρωθυπουργό διορίζει κυβέρνηση, που εμεί δίνουμε τη στήριξή μα μέσα από του βουλευτέ, πάλι ευρωεκλογέ είναι και αυτό το πράγμα. Στέλνουμε κάποιο στο Συμβούλιο των Υπουργών. Όπω είπατε, το, το Υπουργείο Εξωτερικών συναντιόνται για πολύ σημαντικά ζητήματα. Όλα αυτά, εμεί του έχουμε ναι. διορίσει σε αυτή, εκεί. Και ο Πρωθυπουργό που διαλέγει ποιο θα είναι υποψήφιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα πάντα είναι ευρωεκλογέ. Αυτέ είναι οι πιο ευρωεκλογέ από τι ευρωεκλογέ. Και εμεί θα κάτσουμε να ψηφίσουμε celebrities, να στείλουμε μηνύματα στους πολιτικού, στα πολιτικά Πή, κόμματα. Πήρατε την ερώτηση από το στόμα ακριβώ τώρα. Γιατί επιλέγουμε αυτό που φαίνεται, αυτό που είναι ωραίο, αυτό που είναι σε ωραίο περιτύλιγμα και μα παρουσιάζεται. Ενώ... Δεν είναι πολύ ωραία να σα πω, και γιατί δεν επιλέγουμε πράγμα. αυτό που ουσιαστικά μπορεί να παράσχει έργο. Ε, γιατί θέλει περισσότερη δουλειά. Θέλει να γκουγκλάρουμε βιογραφικά, θέλει να αξιολογήσουμε πράγματα. Αν ο καθένα και η καθημεία από εμά μα έλεγαν σήμερα ο ρόλο σα είναι να διορίσετε 21 εκπροσώπου τη Ελλάδα, έχετε τέσσερι μέρε, δύο εβδομάδε, καθίστε και σκεφτείτε και θα αποφασίσετε. Αν μα το έλεγαν με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν εντελώ διαφορετική η διαδικασία τη επιλογή, ακόμα και τα ίδια ψηφοδέλτια αν έχαμε. Αλλά δεν μα περνάει το μήνυμα με αυτόν τον τρόπο είναι αυτό που είπατε πριν, δεν το καταλαβαίνουμε και επιλέγουμε ένα κόμμα το οποίο θέλουμε να επιβραβεύσουμε για όσα έχουν γίνει ή να τιμωρήσουμε για όσα έχουν γίνει στην Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα και στο ψηφοδέλτιο, ίσως και την ίδια μέρα που πηγαίνουμε για τις εκλογές τικάρουμε το όνομα που, γνωστού, που έχουμε ξανακούσει ή ξέρω εγώ με, με, με περισσότερες γυναίκες ή με κριτήρια τα οποία δεν είναι αμυγός αξιοκρατικά και βέβαια το αποτέλεσμα το είδαμε. Το είδαμε τις προηγου, την προηγούμενη φορά. Ε, δεν ξέρω. Οι Έλληνε πολίτε θα ήθελα πραγματικά οι τηλεθέτε να κάνουν μια αποτίμηση των επιλογών τη χώρα μα, των πολιτών τη χώρα μα το 2019. Έκανε το πολίτικο, κύριε Γεωργόπουλε. Πρα... Μας Μα έβγα, έβγαλε από του 21 ευρωβουλευτέ, μάλλον έβγαλε ουσιαστικά τα αντιβραβεία. Τη Ευρωπα... χρυσ... Του Ευρωπαϊκού τρίς... τα χρυσά βατόμουρα. Τα χρυσά βατόμουρα. Τρεις τα χρυσά Τρει άνθρωποι, τρει Ευρω... Έλληνε ευρωβουλευτέ, είναι μέσα σε αυτά τα αντιβραβεία. Και είμαστε μια μικρή χώρα. Στου 705, πόσοι είναι οι ευρωβουλευτέ, καταφέραμε να έχουμε τρει. Εδώ στείλαμε έναν που κατέληξε στη φυλακή. Κανονικά είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή, μέλο εγκληματική οργάνωση. Στείλαμε άλλου οι οποίοι είχαν σοβαρά προβλήματα νομικά. Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά. Και βέβαια στείλαμε οι περισσότεροι από του υπόλοιπου επίση είχαν ένα μηδαμινό αποτύπωμα τα προηγούμενα χρόνια, πέντε, ίσω και δέκα χρόνια, κάποιοι από αυτού. Ε, λίγοι έκαναν δουλειά, έμαθαν πράγματα και είχ, άρθρωσαν λόγο στι επιτροπέ και μέσα στι διαδικασίε του Κοινοβουλίου. Βεβαίω, εδώ πρέπει να πούμε ότι η ευθύνη πέφτει και στου προηγούμενου ευρωβουλευτέ και στου μηχανισμού του πολιτικού συστήματο εκτό εκλογών για το ότι οι Έλληνε πολίτε δεν ξέρουν τι κάνουν οι ευρωβουλευτέ. Ούτε οι ίδιοι επικοινωνούν τη δουλειά που γίνεται εκεί, ούτε το πολιτικό σύστημα δείχνει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό που γίνεται εκεί. Και υπάρχει και λόγο, βέβαια, υπάρχει δικαιολογία, μάλλον. Είναι πάρα πολύ βαρετή η δουλειά του Ευρωβουλευτή. Η δουλειά του διατάφτα. Είναι εξαιρετικά πρικτικό πράγμα. Πρέπει να διαβάζουν. Πάρα πολύ δεν, δεν θα συμφωνήσω προσωπικά ότι είναι βαρετή η δουλειά του. του ΕΣ Για μένα αυτή. δεν είναι καθόλου βαρετή. Για μένα έχει εξαιρετικό Γιατί ενδιαφέρον. Γιατί, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καθένα εξ για το έργο που έχουν κάνει κάποιοι ευρωβουλευτέ, το ότι χτύπησε καμπανάκι μέσω του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτο δικαίου, είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, αν είναι σωστό ή λάθο. Το ότι υπάρχει καμπανάκι για το κράτο δικαίου είναι σημαντικό. Το ότι έχουν φωνή οι συγγενεί των θυμάτων των τεμπών στο Ευρωκοινοβούλιο επίση είναι σημαντικό. Έχουν φωνή όλοι οι Έλληνε, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε στο Ευρωκοινοβούλιο. Όλε οι οργανωμένε ή λιγότερο οργανωμένε κοινωνικέ ομάδε μπορούν να πάνε να διατυπώσουν προτάσει, ιδέε από του Έλληνε Ευρωβουλευτέ Εξαρτάται το αν θα του καλέσουν και πότε. Από τι επιτροπέ που υπάρχουν, εξαρτάται το αν θα καλέσουν stakeholders από, όλες τις, από όλα τα κράτη-μέλη για να συμμετάσχουν. Οι Έλληνε πολίτε δεν ξέρουν πόσο έντονα μπορούν να συμμετάσχουν σε όλα αυτά. Υπάρχει διαβούλευση για όλα τα νομοσχέδια που περνάνε, για όλου του κανονισμού και για όλε τι διαδικασίε. Σε αυτά οποιοδήποτε πολίτη μπορεί να συμμετάσχει. Δεν χρειάζεται να έχετε πέσει θύμα τραγωδία για να πάτε στο Ευρωκοινοβούλιο και να αρθρώσετε λόγο. Οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Οι Έλληνε ευρωβουλευτέ δεν έχουν επικοινωνήσει καλά τη δουλειά που γίνεται. Ξανά, το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένα από του θεσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχει στη συνδιαμόρφωση των πολιτικών. Σχεδόν των μισών νόμων που ισχύουν στην Ελλάδα. Οι μισοί νόμοι που ισχύουν στην Ελλάδα προέρχονται από ευρωπαϊκέ οδηγίε και κανονισμού. Εκεί αποφασίζονται. Εκεί συνδιαμορφώνονται και από του Έλληνε ευρωβουλευτέ και από του υπόλοιπου. Και μετά έρχονται και ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο. Αλλά δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστό τι, κάνουν, τι αυτοί εκεί. Αν έχει γίνει, αν ξανά ο και καθένα και καθεμία από εμά μα έλεγαν: Κοιτάξτε, αυτοί θα πάνε να κάνουν αυτά τα πράγματα εκεί. Έχετε αυτή τη λίστα. Διαλέξτε ποιου θα διορίσουμε. Αν αυτό ήταν το αφήγημα, νομίζω ότι θα κάναμε καλύτερε επιλογέ. Ακούγοντα πολλού και υποψήφιους ευρωβουλευτέ και πολιτικού και γενικότερα τα κόμματα, χρησιμοποιούν έναν όρο για αυτέ τι εκλογέ που δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιούν. Ψήφος διαμαρτυρίας. Mm -hmm. Τι σημαίνει ψήφος διαμαρτυρίας όταν παίζετε το μέλος. Εγώ το βρίσκω ε, ανθρώπινο, λογικό και δόκιμο. Ψήφος διαμαρτυρίας, ψήφος διαμαρτυρίας. Οκ. Okay. Κάτι θέλω. Απλά δεν είναι αυτό το αντικείμενο των εκλογών αυτών. Αυτό είναι ψήφος αυτούς διαμαρτυρίας αυτούς. σημαίνει ότι θέλω να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έρθει οποιαδήποτε άλλη. Οτιδήποτε. Στο παρελθόν οι Έλληνε κατά κανόνα ψηφίζουν αρνητικά. Έτσι. Ψηφίζουν για να καταψηφίσουν αυτό το πράγμα που δεν του αρέσει. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα πλέον έχει γίνει και κομμάτι τη ταυτότητά μα το τι ισχύει σε βαθμό που να διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα. Ένα πάρα πολύ ωραίο εύρημα από έρευνε που μου αρέσει πάρα πολύ να το επαναλαμβάνω είναι η, ερώτη, η απάντηση στην ερώτηση σε διάφορε έρευνε, διάφορων εταιριών. Αν πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν προ την καλή ή προ τη λάθο κατεύθυνση. Και ρωτάνε σε όλε τι δημοσκοπήσει τρομακτικά ενδιαφέρον. Πριν από το 19, οι ψηφοφόροι του κόμματο που ήταν τότε στην κυβέρνηση πίστευαν ότι τα πράγματα πήγαιναν από το 18 και το 19 προ τη σωστή κατεύθυνση. Μετά την αλλαγή τη κυβέρνηση, χωρί να έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα το 19 και πριν την πανδημία, χωρίς να... η κατάσταση οικονομική στην Ελλάδα ήταν ίδια. Οι ίδιοι άνθρωποι έλεγαν ότι ξαφνικά τα πράγματα πήγαιναν προ τη λάθο κατεύθυνση. Χωρί να έχει αλλάξει τίποτα. Το αντίστροφο είχε γίνει με τους ψηφοφόρους του ψηφοφόρου του κόμματο που ήταν πρώτα στην αντιπολίτευση και μετά στην κυβέρνηση. Αυτό είναι επίση διεθνέ φαινόμενο. Υπάρχει και στι ΗΠΑ. Αν κυβερνάνε οι δικοί μα, όλα πάνε καλά. Αν κυβερνάνε οι άλλοι, και α είναι τα πράγματα πανομοιότυπα, τα πράγματα πάνε χάλια. Έχουν, έχει γίνει αυτό κομμάτι τη ταυτότητά μα, η πολιτική αντιπαράθεση. Οπότε φυσικά θα ψηφίζουμε με τέτοια στρεβλά κρι 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 κριτήρια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε δύο επιλογέ. Ποιου θα στείλουμε και ποιο κόμμα θα διαλέξουμε για να στείλουμε από τη δική του λίστα. Ε, η μία από τις δύο επιλογές μπορεί κάλλιστα να γίνει ψήφος αντίδρασης. Δεν θέλουμε αυτό το κόμμα να επιβραβευτεί, θέλουμε στο, να ψηφίσουμε ένα άλλο κόμμα. Οκ, okay. δόκιμο, σε κάποιο βαθμό. Το σημαντικό είναι τι γίνεται όταν επιλέξεις κόμμα. Ποια πρόσωπα θα σταυρώσεις, με ποια κριτήρια. Ποιο θα για λέξει να μην πάρουμε, πάρουμε πάλι πολλά ξαβατόβολα, να πάρουμε τουλάχιστον έστω και ένα Όσκαρ. Δηλαδή. Πάρουμε... <laughs> Α μην πάρουμε Όσκαρ, τουλάχιστον να μην γίνουμε δακτυλοδεικτούμενοι. Δηλαδή. Και πάλι, κανέ... αν πα να ρωτήσει έναν τυχαίο άνθρωπο πολίτη στο Άμστερνταμ, δεν θα ξέρει κανέναν από του καταδικασμένου ή του υπόδικαστε. Καλά, και εμεί δεν ξέρουμε δηλαδή, του Ολλανδού ευρωβουλευτέ. Ούτε δηλαδή, του ξέρουμε. Είναι. Και επίση, και οι άλλοι στέλνουν διάφορα περίεργα φρούτα βατώμενα, Προφανώς, προφανώ. Ένα ένας Γερμανός, το ανέφερα και εγώ πριν ναι. από λίγο, ένα Γερμανός ουσιαστικά πήρε το βραβείο του αγνοούμενου. <laughs> γιατί ουσιαστικά ψηφίστηκε, πήρε το καρτελάκι του Ευρωβουλευτή και μην τον είδατε τον Παναγί. Βέβαια, σε δική μα σχέση ποτέ δεν τελειώσει. το κάνουν αυτό, γιατί η αμοιβή <laughs> παίρνει <πέρισκες laughs> Εξαρτάται <laughs> από, σωστό. από τι παρουσίε. Λοιπόν, ε, ανέφερα πριν σα παρουσιάσω ότι μιλάμε, θα μιλήσουμε λίγο και για την κοινωνία. <laughs> Μου είπατε λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή ότι παρατηρείτε ότι υπάρχει θυμό. Ναι. Θυμό στην ελληνική κοινωνία. Θέλετε λίγο να μου εξηγήσετε, γιατί το βλέπω και εγώ ότι υπάρχει θυμό. Το βλέπουν όλοι ότι υπάρχει θυμό. Και η γενικότερη αντιμετώπιση που έχουν κοινωνικέ ομάδε προ κοινωνικέ ομάδε, παιδιά προ mm. προς παιδιά, ενήλικε προ ενήλικοι, είναι σαν να όλοι έχουμε το μαχαίρι στα δόντια mm -hmm. γιατί κάποιο μα στέει. Ποιο μα στέει και γιατί έχουμε έχουν οδηγηθεί τα πράγματα εκεί. Είναι πολλοί παράγοντε. Νομίζω ότι το, 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 έχετε διαγνώσει σωστά. Συμφωνώ και εγώ κάπω έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Βεβαίω. Η χώρα μα και οι κοινωνίε μα πάντα περνάνε δύσκολε καταστάσει. Δεν θυμάμαι ποτέ να λέγαμε ότι α, όλα είναι υπέροχα, εκτό ξέρω εγώ, ακριβώ 20 χρόνια πριν. Αυτή η περίοδο, μάλλον όχι ακριβώ 20 χρόνια πριν. Λίγο πριν του Ολυμπιακού. Θυμάμαι τέτοια περίοδο Απρίλιο, επειδή έμενα και κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο, ακόμα δεν ξέρουμε αν θα προλάβουμε να το φτιάξουμε, να το χτίσουμε, να είναι έτοιμο γιατί είναι εκτελεστικό. Σωστά, σωστά τα λέτε. Αλλά τον Αύγουστο. αυτές Αυτέ δύο εβδομάδε, ξέρω εγώ, που ήταν όλα τέλεια, Παράδυσης. Ήταν τέλεια. Άψογα. Εκτό από αυτή την περίοδο, πάντα εγκρινιάζουμε. Πάντα έχουμε θέματα. Τώρα νομίζω ότι έχουν συσσωρευτεί, έχει συσσωρευτεί μια σειρά από κρίσει. Έχουμε βγει από ένα τεράστιο συλλογικό εθνικό τραύμα τη δεκαετία τη κρίση, το οποίο δεν το έχουμε επεξεργαστεί καλά μέσα μα. Στα καπάκια μα ήρθε και η πανδημία. Στα καπάκια μα ήρθε ο πόλεμο στην Ουκρανία. Υποτίθεται ότι βγαίνοντα από τα μνημόνια, από αυτό το συλλογικό μα τράπεζο. Τα Θα ανοιγόταν μια δεκαετία <χω> ανάπτυξη. Ε, θα μα έφευγε αυτό ο βραχνά και έρχονται καινούργοι και εξωγενεί. Γιατί αν πει κάποιο ότι για την εποχή των μνημονίων είχαμε μεγάλο μερίδιο ευθύνη ω χώρα. Γιατί την πανδημία δεν είχαμε, δεν φταίγαμε. Για, την, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου την έφταγε, δεν φταίγαμε εμεί. Τι συνέπειε όμω τι τρώμε, ξανά και ξανά και ξανά. Νομίζω ότι αυτό σε συνδυασμό με συμβάντα που γίνονται και τα οποία μα πλήττουν ψυχολογικά ξανά και ξανά και τα οποία δεν είναι ότι απλά περνάνε και τα ξεχνάμε, γιατί ξεχνάμε πολλά από αυτά, συσσωρεύονται. Ο πόνο και η οδύνη, η συλλογική για θύματα φυσικών καταστροφών, για ατυχήματα, ε, συσσωρεύεται, μένει μέσα μα. Ε, φτάνουμε σε κάποιο σημείο το οποίο είναι δύσκολο. Και μαζί με όλη την πίεση τη καθημερινότητα, η διαχείριση όλων αυτών των πραγματών είναι δύσκολη. Ταυτόχρονα η κοινωνία αλλάζει. Τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα με ρυθμού του οποίου πολλέ και πολλοί από εμά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν. Έχουμε ανθρώπου να νιώθουν ότι απειλούνται από ένα νομοσχέδιο για, την... για τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών. Άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν στο περιθώ... ότι βρίσκονται ξαφνικά στο περιθώριο της κοινωνίας, δεν καταλαβαίνουν τις αλλαγές που γίνονται γύρω τους, χαρακώνονται και στις δικές τους φούσκες. Έχει αλλάξει ο τρόπος επίσης με τον οποίο επικοινωνούμε μεταξύ μας. Έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε κλεισμένοι σε φούσκες που ακούμε μόνο τα πράγματα με τα οποία συμφωνούμε ήδη. Επεξεργαζόμαστε την πραγματικότητα πολύ διαφορετικά. Ακόμα και μέσα έχουν, στην ε... ίδια κοινωνία, στην ίδια οικογένεια. Σωστό, σωστό είναι αυτό που λέτε. Έχουν ανοίξει ανισότητες. Έτσι φαίνεται. Πρώτον, πρώτο, ερώτημα είναι αυτό. Και δεύτερον, όταν υπάρχει ένα κοινωνικό προβληματισμό και όταν οι άνθρωποι έχουν θυμό, κάποιο πρέπει να το κατευνάσει αυτό το θυμό. Ναι. Προφανώ υπεύθυνο για αυτό δεν είμαι ούτε εγώ ούτε εσεί. Είναι αυτοί που κυβερνούν. Αυτοί που κυβερνούν κάνουν ότι περνάει από το χέρι του αυτό ο θυμό να μην ουσιαστικά μεταφράζεται σε βία. Νομίζω, είναι μεγάλο ερώτημα αυτό, νομίζω ότι αυτό το θυμό δεν τον έχουμε επεξεργαστεί όπω πρέπει, δεν τον έχουμε διαβάσει. Ω κοινωνία, δεν τον έχουμε διαβάσει όπω πρέπει. Δεν έχουμε και τα κατάλληλα εργαλεία για να αφουγκραζόμαστε το πού πάει η κοινωνία. Θυμηθείτε ότι στι τελευταίε εκλογέ εκλογέ. Έπεσαν όλοι από τα σύννεφα με δύο καινούργια κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν και δεν τα ήξερε κανένα. Και γκουγκλάραμε τη βραδιά των εκλογών να μάθουμε τι είναι αυτό το πράγμα στη Βόρεια Ελλάδα, ξέρω εγώ. Αυτό σημαίνει ότι μα λείπουν εργαλεία για να αφουγκραζόμαστε τι τάσει τη κοινωνία. Δεν έχει αναγνωσ... γίνει καλά κατανοητό αυτό ο θυμό ούτε από αυτού που μα κυβερνάνε, ούτε από αυτού που αρθρώνουν δημόσιο λόγο, ούτε από αυτού που διαμορφ... διαμορφώνουν τι βασικέ ιδέε πάνω στι οποίε κινείται η πρόοδο στη χώρα μα. Ε, μα λείπει αυτό. Μα λείπουν οι κοινωνικέ επιστήμε και οι πολιτικέ επιστήμε να παρακολουθούν τα φαινόμενα και να τα αφουγκράζονται. Αυτό στι άλλε χώρε. Μελετάτε περισσότερο Για να σας ρωτήσω τώρα κάτι Γιατί ειλικρινά Αντιλαμβάνομαι πλήρω τι λέτε Και στα, τα περισσότερα τα σπάζουμε προσωπικά Που διαφωνείτε Θα σας πω ε, Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα Θυμάμαι παλιά η κοινωνία Το όλοι είναι συλλογικά mm -hmm. Κατά μόνας είναι λίγο δύσκολο Στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα. Πού? Η οικογένεια mm -hmm. Η οικογένεια είναι μια συλλογικότητα Σουστά. Το όλοι είναι το πρόβλημα Είχα οικονομικό πρόβλημα Μπαρμπά, θείε, παππού, γιαγιά, βοήθησε. Είχε ο παππού, βοηθούσα εγώ. Έχει περάσει στην ελληνική κοινωνία ένα μότο το προηγούμενο διάστημα τη ατομική ευθύνη σαν να φεύγουμε από τι συλλογικότητε. Στην πανδημία την ευθύνη την είχα εγώ αν θα έβγαινα έξω χωρί μάσκα. Στην κρίση την ευθύνη την έχω εγώ αν θα ανοίγω περισσότερο θερμοσύφωνα ή όχι. Στο, στην κρίση την κλιματική την ευθύνη την έχω εγώ αν θα έχω περισσότερη εκπομπή στο αυτοκίνητό μου ή όχι. Συλλογικά δεν αντιλαμβανόμαστε τίποτα. Όλα είναι ατομική ευθύνη. Όταν είναι ατομική ευθύνη. Γιατί να μην είμαι θυμωμένος. Αυτό που λέτε έχει δύο πτυχές. Πρώτα απ' όλα ναι, έχετε δίκιο ότι παλιά, επειδή οι οικογένειε ήταν συλλογικά και μεγαλύτερε. Δεν λύναμε τα προβλήματα. Δεν τα λύναμε συλλογικά. Τα λύναμε μέσα στο πλαίσιο τη οικογένεια πάντα. Δεν υπήρχε συλλογική κοινωνικό κεφάλαιο στη χώρα μα ποτέ. Δεν είχαμε συλλογικέ δράσει. Θα σα πω. Τα συνδικάτα όταν κάνανε απεργίε δεν ήταν συλλογικέ δράσει. Τα, τα συνδικάτα. Όταν... Συλλογική δράση ήταν. Τα συνδικάτα υπάρχουν ακόμα. Έχουν ακόμα δεν πολυ... λειτουργούν. Έχουν ακόμα πολιτικό. Και λειτουργούν το ίδιο καλά όσο λειτουργούσαν και τη δεκαετία του 80, Απλά τότε έπρεπε να κερδίσουν συμφέροντα, να τα κατοχυρώσουν και είχαν και ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο ήταν πρόθυμο να ικανοποιήσει τα πάντα. Γι' αυτό στην Ελλάδα, τη το δεκαετία του 80, έχουμε τι περισσότερε απεργίες στον κόσμο. Τη το δεκαετία του 90, είχαμε ισχυρά συνδικάτα για να κατοχυρώσουν τα κεκτημένα τη δεκαετία του 80, όποτε πήγαινε να περάσει κάποια μεταρρύθμιση, γκρεμιζόταν το σύμπαν για να μην περάσει ποτέ τίποτα. Και σήμερα, επειδή υπάρχουν και άλλε δυναμικέ και πλέον ο έλεγχο δεν είναι απόλυτα στην ελληνική κυβέρνηση για το τι γίνεται και τι δεν γίνεται στο ελληνικό πελατειακό κράτο, είπαμε, τι είπαμε πριν, μισή νόμη προέρχονται από τι Βρυξέλλε. Προφανώ. Τα συνδικάτα γι' αυτό το λόγο έχουν μεγαλύτερη δύναμη. είναι. Δεν τα συνδικάτα αλλού λειτουργούν Στη Γαλία. ως κομμάτι του κοινωνικού κράτους. Ακριβώς. Στη Γερμανία λειτουργούν ως κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας. Η Σουηδία όταν, πήγε, όταν πουλήθηκε η Volvo σε μια κινέζικη εταιρεία, πήγαν οι άνθρωποι στην Κίνα για να οργανώσουν οι βιομήχανοι, για να οργανώσουν τους εργάτες σε συνδικάτο και δεν ήξεραν πώς να μιλάνε με τους εργάτες αν δεν υπάρχει συνδικάτο. Αλλού λειτουργούν αλλιώ. Εδώ και τα συνδικάτα και οι άλλε κοινωνικέ δομές πέραν τη οικογένεια ποτέ δεν λειτουργούσαν αρμονικά και σωστά. Οι Έλληνε δεν συμμετέχουν σε συλλογικέ δράσει, δεν συμμετέχουν σε συλλόγου. Είμαστε τελευταίοι αυτά τα ποσοστά που μετράμε το κοινωνικό κεφάλαιο. Και ήμασταν πάντα τελευταίοι. Αντιλαμβάνομαι. Αλλά η οικογένεια που είπατε ήταν αυτό που αντικαθιστούσε όλα τα άλλα. Ένα παράγοντα που ίσω παίζει ρόλο είναι ότι πλέον οι οικογένειε είναι μικρότερε. Φεύγει η προηγούμενη γενιά, και προφανώ δεν φταίνει οι οικογένειε που είναι οι μικρότερε, έτσι. Προφανώ δεν φταίνει, γιατί έχουν αλλάξει προτεραιότητε. Περιμένουμε περισσότερα από την επόμενη γενιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέσσερα παιδιά και να τα στείλουμε όλα στο πανεπιστήμιο. Δεν βγαίνει. Έτσι το είπατε και πριν. <Κι> και οπότε <χι> αυτέ οι δυναμικέ έχουν οδηγήσει μια τάση ατομική που υπήρχε παλιά. Δείτε του κοινόχου χώρου των πολυκατοικιών. Πάντα ήταν χάλια γιατί δεν μπορεί να συνενοηθεί η πολυκατοικία. Δεν μπορούμε, δεν το έχουμε πάρα πολύ καλά. Να σα πω τελευταίο μόνο μια, Ένα παράδειγμα λίγο αισιόδοξο. Είχα πάει. Γιατί βάζετε το λίγο, βάλτε αισιόδοξο σκέτο. Θα... <laughs> όσο, <πιο> πολύ... <laughs> όσο, πιο πολύ, μπορώ. λοιπόν, είχα πάει στην, ε... στη Θεσσαλία. Ο, αμέσως μετά την καταστροφή του Ντάνιλ. Για να καταλάβω μεταξύ άλλων, ήθελα να δω την καταστροφή, αλλά ήθελα να καταλάβω και γιατί. Ενώ στη Λιβύη, ας πούμε, είχαν 10.000 νεκρούς από το ίδιο φυσικό φαινόμενο που ζήσαμε εδώ, εμείς είχαμε 17, που είναι μεγάλη απώλεια, αλλά ήταν ένα πρωτοφανές ιστορικά ε, σημαντικό φαινόμενο αυτό που συνέβη. Ήταν τρομακτικό. Ε, και κατάλαβα. Αυτό που κατάλαβα ήταν ότι στο χωριό όπου οι άνθρωποι τσακώνονται, κουτσομπολεύουν, είναι το κλασικό ελληνικό χωριό, μόλι έγινε ο χαμό, στις 2 η ώρα τη νύχτα, άρχισε να βγαίνει ο κόσμο, οι νέοι, οι νέε. Όσοι είχαν τρακτέρ, δεν άφησαν κανένα παππού, καμία γιαγιά πίσω. Ο παπά άνοιξε την εκκλησία, αυτοοργανώθηκε η κοινότητα, η οποία. Όλο τον υπόλοιπο χρόνο τσακώνεται. Άρα δεν το έκανε η οικογένεια, κύριε Γεωργαγό. Εκεί το δεν ήταν κοινωνία. η οικογένεια. Εκεί υπάρχουν λοιπόν κάποιε δυνάμει τι οποίε ξανά πρέπει να τι ψάξουμε καλύτερα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ καλά. για την ωραία κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.